Άστρα 92.8. Η δεύτερη ραδιόφωνο. Με ελληνική ψυχή. Με σημερινή έκδοση. Στον Άστρα 92.8. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Russian Commercial Bank Cyprus Limited, της μεγαλύτερης δοσικής τράπεζας στην Κύπρο. Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. 1 και 15 πρώτα τα λεπτά είναι η μεσημερινή εκδοση από τον Άστρα με τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Στο μικρόφωνο της εκπομπής η Αργύρο Γεωργίου Θωμά και στη ροή του ήχου είναι ο Γιάννος Χριστοφίδης. Η δυστοκία στην επιλογή πρωθυπουργού στην Ελλάδα και εξέλιξη στο οικονομικο-πολιτικό σκηνικό της χώρας σε σχέση με το αποτέλεσμα της χθεσινοβραδινής συνευρίας του Eurogroup είναι αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τριών κυπριακών τραπεζών είναι τα κυριότερα θέματα της σημερινής εκπομπής. Να περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Αθήνα. Είναι ο Γιάννης Φασούλας στην τηλεφωνική γραμμή και να δούμε τι γίνεται στην προσπάθεια επιλογής νέου πρωθυπουργού στη χώρα. Πρόκειται να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ωστόσο φαίνεται ότι καθυστερεί η συνεδρία. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αργύρο. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε ένα συνοψισμό. Υπάρχει καταρχήν μια δυστοκία στην εξέβρεση πρωθυπουργού και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν καταφέρουν να τα βρουν. Κοίτα να δεις, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στην Βουλή, όχι μόνο τα δικά μας αλλά και τις διεθνούς κοινότητες, διότι από εκεί αναμένεται να βγει άσπρος καπνός. Mm-hmm. Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Υπήρξε μια δυστοκία χθες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, κυρίως όσον αφορά τον κύριο Λουκά Παπαδήμου, ο οποίος θέτει τους δικούς του όρους προκειμένου να αναλάβει. Αυτή την ώρα λένε ότι έχουν καταλήξει, έχουν βρει το όνομα του νέου Πρωθυπουργού. Δεν το γνωρίζουμε και να πούμε με ασφάλεια ποιος μπορεί να είναι αυτός, γιατί στο τραπέζι βρίσκεται το όνομα του κυρίου Παπαδήμου, βρίσκεται το όνομα του κυρίου Παναγιώτη Ρουμελιώτη, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος έφτασε άρον-άρον στην Αθήνα. Και βέβαια υπάρχει και το όνομα, το οποίο δεν παίζει και την προσωπική μου άποψη, του κυρίου Διαμαντούρου, του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Mm-hmm. Λοιπόν, βρίσκεται και αυτό το όνομα στο τραπέζι. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο κομμάτων βέβαια συνεχίζονται. Έχει πάει και λίγο πίσω το Υπουργικό Συμβούλιο, ήταν να ξεκινήσει στις 12, έχει καθυστερήσει λίγο η συνεδρίασή του. Εκεί ο Παπανδρέου. Ενδεχομένως να ανακοινωθεί και η παρέτηση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα ονόματα του νέου Πρωθυπουργού. Ναι, εκεί να πούμε ότι ο Παπανδρέου, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε μια επαφή σήμερα με τον πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Λουκά Παπαδήμο. Συζήτησαν οι δύο άνδρες. Ο Παπανδρέου λοιπόν θα πάει τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Εκεί θα είναι η τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός. Θα ζητήσει τυπικά τις παραιτήσεις των υπουργών του και στη συνέχεια θα κατηφορήσει προς την Ηρώδου του Αττικού να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, όπου και θα του υποβάλει την παραίτησή του. Πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε βρει, και το λογικό είναι ότι θα έχουν βρει πρωθυπουργό. Τώρα, έχουμε καινούριο. Να ρωτήσω στοιχείο, κάτι, Γιάννη. Για να μην υπάρχει κενό εξουσίας, θα πρέπει με βάση το Σύνταγμα της Ελλάδας να επικυρώσει το όνομα του νέου Πρωθυπουργού ή πλειοψηφία των δύο κομμάτων στη Βουλή. Για να μην υπάρχει κενό εξουσίας, θα πρέπει να έχει βρεθεί το όνομα του νέου Πρωθυπουργού. Και όταν ο Παπανδρέου πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από ό,τι υποβάλει την παραίτησή του, αμέσως ο πρόεδρος να καλέσει τον εντολοδόχο Πρωθυπουργό για να σχηματίσει κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο νέος Πρωθυπουργός θα κάνει την κυβέρνησή του. Θα συγκροτήσει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά θα πάει στη Βουλή, όπου θα ξεκινήσει η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης και μετά από τρεις μέρες και τρία βράδια θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Και είναι η διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι υπάρχει μια έτσι, επιφύλαξη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν επιθυμεί πολιτικά στελέχη της να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση. Τις τελευταίες ώρες θεωρώ ότι έχει κάνει ένα βήμα πίσω σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις προς τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση συνεργασία. Κάποια στελέχη λένε, και μάλιστα κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας,
θα συμμετάσχουν και πολιτικά στελέχη στη νέα κυβέρνηση και μάλιστα λένε ότι το θέμα του Πρωθυπουργού θα πρέπει να κλείσει άμεσα, θα πρέπει να κλείσει σήμερα. Αυτή είναι η θέση όπως διατυπώνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε όλοι εν αναμονή. Ακούγεται, περιμένουμε... ναι. Γιάννη, ακούγεται και η πληροφορία ότι και ο κύριος Παπανδρέου θέτει ως προϋπόθεση την, να συμφωνηθεί καταρχήν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση πριν δώσει και το ΠΑΣΟΚ, το πράσινο φως για την νέα κυβέρνηση και τον νέο Πρωθυπουργό. Μα το πλαίσιο θα το θέσουν ο ίδιος με κοινό με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Σαμαρά. Ναι, θέλει να προηγηθεί, νομίζω. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω, δεν ξέρω αν είναι αληθεύει. Θα τεθεί το πλαίσιο αυτό, αλλά από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία, τι ζητάει παραπάνω. Πέρα από το πλαίσιο, ζητάει το εξής: να ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση, αλλά να μην ψηφιστεί κανένας εφαρμοστικός νόμος ο οποίος να προβλέπει μέτρα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία ζητάει επίσης το εξής: όταν θα γίνουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις και θα πούμε έχουμε κυβέρνηση με τον τάδε Πρωθυπουργό, θα πρέπει να γνωρίζουν και πότε θα πάνε σε εκλογές. Και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εύκολο. Διότι ο κύριος Παπαδήμος, λένε οι πληροφορίες, ότι έχει βάλει και σε αυτό τις αντιρρήσεις του. Πώς θα πάμε σε εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου, θα έχουμε προλάβει να κάνουμε όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε αποφασίσει. Είναι πολλά ζητήματα στη μέση. Μάλιστα. Και υπάρχουν και πολλές αντιρρήσεις. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός τελικά, αν θα είναι ο κύριος Παπαδήμος, αν θα είναι ο κύριος Ρωμελιώτης, αν θα είναι κάποιος άλλος. Ας πάμε και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ τα έχουμε δει όλα τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα περιμένουμε, Γιάννη. Να δούμε το νέο υπουργικό σχήμα και το νέο υπουργικό συμβούλιο και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, με ένα τίτλο, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, θα στηρίξουμε. Τώρα Μπακογιάννη, θα στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος στους πολίτες και στους δρόμους και η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση. Θα περιμένουμε να δούμε το νέο σχήμα για να δώσουμε ή ψήφο ανοχής ή ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το σκηνικό. Ωραία, να σας ευχαριστήσω και να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ενώ περιμένουμε όλοι, εκείνοι που πραγματικά αναμένουν το τι θα γίνει στην Ελλάδα είναι οι Ευρωπαίοι, αφού έχουν θέσει και τελεσίγραφο ότι θα πρέπει να δώσει γραπτή δέσμευση, να δώσουν γραπτή δέσμευση τα δύο κόμματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασιστούν και τι θα γίνει περαιτέρω στην Ελλάδα. Πήρε σχετικές αποφάσεις χτες στο Eurogroup, ήταν ο κύριος Βενιζέλος εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης εκεί. Είναι ο Θάνος Αθανασίου από τις Βρυξέλλες στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Θέλουμε λοιπόν μια γραπτή επιστολή, την οποία θα συνυπογράφουν μάλλον ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Σαμαράς και ο επόμενος Πρωθυπουργός. Αυτή η επιστολή θα περιγράφει ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν έχουν την απόλυτη βούληση να εφαρμόσουν όλες τις υποχρεώσεις της χώρας που υπάρχουν από τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου, δηλαδή να κάνουν το PSI, την ανταλλαγή δρομολόγων, να ψηφίσουν τη συμφωνία την ίδια στη Βουλή, να αρχίσουν να εφαρμόζουν το μνημόνιο, δηλαδή έχει και εφαρμογή μέσα το κομμάτι, δεν είναι απλώς θεωρία, να ψηφίσουν τα μέτρα που έχουν υποσχεθεί οι Έλληνες στους εκπροσώπους της Τρόικας για την εκταμείευση της έκτης δόσης, να αρχίσουν να τα εφαρμόζουν και να διαπραγματευτούν την επόμενη δανειακή σύμβαση. Αν όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην επιστολή και έχουν τις τρεις υπογραφές, τότε ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή της έκτης δόσης, που θυμίζουμε είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο Κορυφής την προπερασμένη εβδομάδα, όμως πάγωσε μετά τη μονομερή, όπως είπε ο Όλιρεν, απόφαση των ελληνικών αρχών να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Μια απόφαση η οποία δεν ήταν ούτε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ούτε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πνεύματος των διαβουλεύσεων, της συμφωνίας και του κοινού δρόμου. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το δημοψήφισμα, η απόφαση κόστησε στους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να την πληρώνει για αρκετό καιρό ακόμα, διότι όπως επεσήμανε και ο Ρεν και ο Γιούνκερ χθες, η αξιοπιστία της χώρας ήταν στο μηδέν. Αισθανθήκαμε ότι κάποιος μας κοροϊδεύει. Αυτό ήταν το νόημα της θεσινοβραδινής ομιλίας και του Επιτρόπου και του Προέδρου του Eurogroup. Το σημείο το οποίο είναι ανοιχτό και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία για να πιέσει το εσωτερικό της κυρίως για την αναγκαιότητα να μετέχει σε αυτήν την κυβέρνηση, είναι το σημείο που μιλάει για την διαπραγμάτευση από μηδενική βάση φυσικά της νέας δανειακής σύμβασης του επόμενου μνημονίου.
δηλαδή και των μέτρων για το 2012. Εκεί λοιπόν ανοίγει ένα παράθυρο να μπορούσε να πει κάποιος πως, ξέρετε, θα αλλάξει το φορολογικό μείγμα πολιτικής, αυτό ας πούμε που θέλει μια δημοκρατία, όμως, όπως εξηγούν εθνικές των Βρυξελών, θα πρέπει να υπάρξει ένα ισόβαρο αντιστάθμισμα από κάτι άλλο. Αν θέλει δηλαδή κάποιος να μειώσει φορολογικούς συντελεστές, μπορεί να το κάνει, όχι όμως με τη δικαιολογία της προσδοκίας εσόδων, δεν θα πει μειώνω τους φορολογικούς συντελεστές και άρα θα πάρω τα ίδια και θα πληρώσω πιο πολύ. Θα πρέπει να πει μειώνω τους φορολογικούς συντελεστές και τα υποτιθέμενα έσοδα, τα οποία θα μου πεις έτσι και αλλιώς δεν έρχονταν, τα καλύπτω από μείωση δαπανών. Είναι μια καινούργια εξέλιξη αυτό εδώ στις Βρυξέλλες. Ξεκαθαρίζει πάρα πολύ την κατάσταση, η οποία ήταν θολή τις προηγούμενες ημέρες. Και σημαίνει πρακτικά πως αν κάποιος θέλει να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, θα πάει να κάνει περισσότερες απολύσεις. Απλά και ξεκάθαρα. Να δούμε αν θα το δεχτούν. Πάντως θα πρέπει να σου πω ότι ακόμα και η φήμη το ότι ο Παπαδήμος θα αναλάβει και τελικά τα βρίσκονται μαζί του, έχει στρέψει εδώ τις αγορές στο πράσινο. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και λόγω του ότι μάλλον τα βρίσκουν και στον EFSF, στο πώς θα γίνει η διεύρυνσή του και η αύξηση της δύναμης πυρός του. Το πιο απλό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι θα εκδίδει και ασφάλιστρα κινδύνου πια ο κοινός Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Σταθεροποίηση του Ευρώ. Θα δούμε πώς θα δουλέψουν όλα αυτά. Μέχρι στιγμής οι αγορές το βλέπουν θετικά. Ωραία. Οπότε και το ECOFIN ολοκληρώνει την συνεδρία του μέχρι το απόγευμα. Δεν αναμένουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο από την Πολωνική Προεδρία να ανακοινώσει. Δεν αναμένουμε κάτι το τραγικό. Θα υπάρξει μια ευρεία και εις βάσης τεχνική διαβούλευση για τον EFSF, η οποία είναι σε μεγάλη τεχνική λεπτομέρεια. Όπως είπαμε, κάπου καταλήγουν. Έχουν γίνει βέβαια και από το πρωί δηλώσεις όπως αυτές του Γιάντε Κιες Χιάχερ, του Υπουργού Οικονομικών της Ολλανδίας, περί κρίσεως, ότι είναι ένα τέρας με πολλά κεφάλια, που συντηρούν φυσικά την αβεβαιότητα, αλλά περιμένουμε και θα δούμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ελληνικό σκηνικό παρουσιάζεται και στην Ιταλία. Ο Μπερλουσκόνη αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα κόμματα και τον κίνδυνο έτσι να χάσει την καρέκλα, μεταξύ άλλων βεβαίως, αφού η οικονομική κατάσταση της χώρας του δεν είναι και η καλύτερη. Είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Κωνσταντίνου που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Η Οριάννα, ουσιαστικά ο Καβαλιέρε δίνει σήμερα μια κομβική σημασία μάχη στην Ιταλική Βουλή, καθώς το Σώμα καλείται να εγκρίνει τον ισολογισμό του δημοσίου για το 2010. Σύμφωνα με τα Ιταλικά μέσα, είναι ορατό το ενδεχόμενο η κυβερνητική πλειοψηφία να μην ξεπεράσει τελικώς τις 312 ψήφους, ενώ η έγκριση του ισολογισμού απαιτεί 316 θετικές. Αν οι αποχές είναι περισσότερες από τις θετικές ψήφους, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση μειοψηφεί εκ των πραγμάτων και ο πρόεδρος της Ιταλίας, ο κύριος Ναπολιτάνο, θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον επιθυμεί να επισημοποιηθεί το κυβερνητικό αδιέξοδο, καλώντας τον κύριο Μπερλουσκόνη στην προεδρική κατοικία. Τώρα, όπως μεταδίδει ο Ιταλικός Τύπος, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη φαίνεται να δήλωσε σε στενούς του συνεργάτες ότι όταν χρειαστεί να πεθάνει πολιτικά, τότε αυτό θα συμβεί μέσα στο κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση φαίνεται να προκρίνει σύσταση κυβέρνησης ευρείας συμμετοχής ή κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν δεχθούν να την υποστηρίξουν ούτε η Λέγκα του Βορρά ούτε ο Λαός της Ελευθερίας, το κόμμα δηλαδή του Ιταλού Πρωθυπουργού, είναι αμφίβολο το αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τη σκόπελο της ψήφου εμπιστοσύνης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά την Ελλάδα, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, Αργύρο, και η Ιταλία μπαίνει σε περιβάλλον πολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες σημειώνονται την ώρα που στη Ρώμη καταφθάνουν οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν. Οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταφθάνουν σήμερα το απόγευμα συγκεκριμένα, με στόχο να διαπιστώσουν πώς εννοεί η Ιταλία να εφαρμόσει τα κύρια μέτρα που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτά θα πρέπει να πούμε ότι περιλαμβάνονται η αύξηση της συντάξιμης ηλικίας, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέες πιέσεις από τις αγορές δέχεται και σήμερα η Ιταλία, με την απόδοση των Ιταλικών δεκατών ομολόγων να έχει εκτοξευτεί στο 6,73%. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Η οικονομική κρίση, κυρίες και κύριοι, επηρεάζει την ψυχική σφαίρα αλλά και τη συνείδηση των ανθρώπων λόγω της ανατροπής των σταθερών με τα οποία ζούσαν έως τώρα. Αυτό επεσήμανε μιλώντας στον Άστρα ο ψυχίατρος Μανώλης Μιλωνάκης από την Αθήνα, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν πλέον από κατάθλιψη. Θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Μιχαήλ.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επιδρά και στη ψυχολογία των ανθρώπων της χώρας, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αύξηση στις αυτοκτονίες, δήλωσε στον Άστρα ο ψυχολόγος Μανώλης Μιλωνάκης. Οι προκύπτουν από τα επίσημα, αν θέλετε, ανακοινοθέντα, εν πάση περιπτώσει από τα στοιχεία της αστυνομίας. Πιστεύω ότι δεν οφείλονται στην αύξηση των καταθλίψεων τόσο όσο στην, σε διαβήματα ανθρώπων πονενοημένα, οι οποίοι δεν θέλουν, δεν μπορούν να καταπιούν το ενδεχόμενο να περιέλθουν σε κατάσταση ατιμώσεως. Η οικονομική καταστροφή δεν είναι μόνο το πέρασμα στη φτώχεια, είναι, αν θέλετε, είναι η επίσκεψη των άγριων ανθρώπων οι οποίοι χτυπάνε πόρτες και ζητάνε χρήματα και απειλούν. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ο καθένας. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοκτονιών, τόνισε, σημειώνεται μέσα στην τάξη των εμπόρων. Ο κύριος Μιλωνάκης χαρακτήρισε λαθασμένη την εκτίμηση ότι η οικονομική κρίση και οι καθημερινές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων αύξησε τον αριθμό των καταθλιπτικών. Υπάρχει μια δυσθυμία. Υπάρχει μια απογοήτευση. Ορισμένες φορές υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός που φτάνει στην ταραχή και στον πανικό. Διότι έχουν ανατραπεί τα σταθερά, τα πάγια. Οι άνθρωποι που διέθεταν τις οικονομικές προϋποθέσεις έχουν λιγοστέψει. Έχουν περισσέψει εκείνοι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Εκείνο που προκαλείται από τις εικόνες που βλέπουν πλέον οι Ελλαδίτες στους δρόμους, πρόσθεσε, είναι στενοχώρια. Όμως, ιδιαίτερα ευάλωτα, τόνισε, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά ακούνε για πρώτη φορά από τους γονείς μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δουλειά τους. Ότι σήμερα απέλυσαν τόσους. Ετοιμάζονται να απολύσουν άλλους τόσους. Ετοιμάζονται να κλείσουν τη δουλειά. Και έτσι ο πανικός περνάει από το ένα σπίτι στο άλλο σπίτι, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους. Να περάσουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αφού νέα σχόλια προκάλεσε σήμερα η ανακοίνωση του Οικουμούτης για την υποβάθμιση τριών κυπριακών τραπεζών, τη λήψη περαιτέρω μέτρων από την κυβέρνηση, ζήτησε ο αναπληρώτης πρόεδρος του Δυσία Βερόβνεφου Ιτού, με αφορμή την υποβάθμιση τριών κυπριακών τραπεζών από τον οίκο αξιολογισμού της. Να ακούσουμε τι δήλωσε στη Βουλή σήμερα. Αυτή η κατρακύλα των υποβαθμίσεων δεν έχει τελειωμό. Προηγήθηκαν οι Standard & Poor's. Έπονται οι υποβαθμίσεις τον Fitch. Και ακόμα η κυβέρνηση μασάει δάφνη για να βρει το χρησμό. Ίστατη έκκληση από αγωνία και όχι από διάθεση κριτικής. Κυβερνώντες, φέρτε μέτρα προτού είναι αργά. Καθυστερήσατε 3 χρόνια. Δεν δικαιολογήσετε να καθυστερείτε ακόμα. Δεν τα λέμε, επαναλαμβάνω, με διάθεση κριτικής. Απευθύνουμε αυτή την έκκληση από την μεγάλη μας αγωνία για το μέλλον της οικονομίας και του τόπου μας. Χθες, στην παρέμβασή μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας απεκάλεσε με το στερεότυπο ως κινδυνολόγους. Για να βγει σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών να πει ότι είναι αναγκαιότητα για νέα επιπρόσθετα μέτρα. Ας συνεννοηθούν επιτέλους μεταξύ τους. Κατατάσσει ο κύριος Στεφάνου και τον κύριο Καζαμία στους κινδυνολόγους. Την ίδια έκκληση έκανε σήμερα το πρωί και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βασιλείου. Θα κλείσω τη σημερινή παρέμβαση επαναλαμβάνοντας. Φέρτε μέτρα και έχετε απέναντί σας μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Επίσης, εναντίον των κυρίων Νεοφύτου και Παπαδόπουλο, εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου, επικρίνοντας στην αντιπολίτευση για αποφυγή ψήφισης νομοσχεδίων που κατέφεσε η κυβέρνηση για οικονομική εξυγίανση, τη στιγμή που τώρα δηλώνουν ότι πηγή η λήψη μέτρων. Παραγνωρίζουν οι θελημένα ότι οι οίκοι αξιολόγησης θεωρούν ότι το βασικό πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας είναι η έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ορισμένων κυπριακών τραπεζών δηλαδή, στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Αλλά τι περιμένατε δηλαδή? Ακούσατε ποτέ τους κυρίους Νεοφύτου και Παπαδόπουλο να επιρρύψουν οποιασδήποτε ευθύνες στις τράπεζες ή στους τραπεζίτες? Ούτε θα ακούσετε ποτέ. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σίγουρα τα πράγματα θα ήταν σήμερα σαφώς καλύτερα αν κάποιοι δεν καταψήφιζαν τα νομοσχέδια για φορολόγηση του πλούτου, αν δεν κουτσούρευαν το νομοσχέδιο για πάταξη της φοροδιαφυγής και αν δεν καθυστερούσαν για 1 χρόνο την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πάταξη του παράνομου τζόγου
και την φορολόγηση του στοιχήματος. Ο Σαγγέλ θεωρούμε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και πολύ σύντομα αναμένουμε την ολοκλήρωση του δεύτερου πακέτου μέτρων με την κατάθεση των νομοσχεδίων για την στόχευση επιδομάτων και χορηγιών. Την ίδια στιγμή, ναι, η παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι ιδιαίτερα ρευστή, χρειάζεται να επαγρυπνούμε και αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα να τα υιοθετήσουμε. Η κυπριακή οικονομία κινδυνεύει και η κυβέρνηση αρνείται να δει την πραγματικότητα και να πάρει μέτρα ή καθυστερεί να τα πάρει σε βαθμό που να μην είναι αποδοτικά, υποστήριξε μιλώντας στον Άστρο αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Κατηγόρησε επίσης και το ΑΚΕΛ ότι κάνει προπαγάνδα όταν αναφέρεται στην ευθύνη των τραπεζών για την έκθεσή του στην ελληνική κρίση. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, οικονομολόγος Πάμπος Παπαγεωργίου, απέρριψε την κατηγορία, επισημένοντας ότι ως πρώτη αιτία της νέας υποβάθμισης οι διεθνείς ήγοι αξιολογούν την υπερβολική έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα. Ενημέρωση Μιχαλής Μιχαήλ. Ευθύνες στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην οικονομία επιμένει να αποδίδει ο αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Μιλώντας στον Άστρα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ η κυπριακή οικονομία κινδυνεύει, αυτή αρνείται να δει την πραγματικότητα και να πάρει μέτρα ή καθυστερεί να τα πάρει σε βαθμό που να μην είναι αποδοτικά. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας. Να σταματήσουμε να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν φαίνεται αυτή η κυβέρνηση να είναι διατεθειμένη να το σταματήσει. Και συνεχώς μπαίνουμε ακόμα πιο βαθύτερα στη δημοσιονομική τρύπα, στην οποία μας έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια. Ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αποτελεί προπαγάνδα του ΑΚΕΛ το ότι για την υποβάθμιση της οικονομίας ευθύνονται οι τράπεζες, λέγοντας ότι το Λουξεμβούργο έχει διπλάσιο τραπεζικό σύστημα, όμως δεν υποβαθμίζεται γιατί δεν έχει δημόσιο χρέος. Απαντώντας, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάμπος Παπαγεωργίου τόνισε ότι οι ήδη οίκοι αξιολόγησης αναφέρουν πάντοτε ως πρώτη αιτία της υποβάθμισης της οικονομίας την έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα. Ο κ. Παπαδόπουλος λέει ότι αυτό είναι προπαγάνδα του ΑΚΕΛ. Δηλαδή, είναι σαν να λέω ότι τώρα δεν βρέχει και να μου λέει όχι, βρέχει και φταίει ο Χριστόφιας. Οποιοδήποτε μπορεί να διαβάσει την ανακοίνωση της Μωτής, να δει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση επίσης το εξής. Για την Ελλάδα που έχουμε μια τεράστια έκθεση, γύρω στα 5 δις οι τράπεζες, εκεί είναι δικαιολογημένο διότι λέει τους πίεζε η κυβέρνηση. Για την Κύπρο, ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλος έλεγε, συνιστούσε τότε πριν καιρό στις τράπεζες να μην επενδύουσε κυπριακούς τίτλους γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Πρώτα είναι πρωτοφανές κάποιον να λέει για τη χώρα του ότι δεν είναι αξιόπιστη η τίτλη της. Δεύτερο, για την Ελλάδα δεν έλεγαν τίποτα τη στιγμή που υπήρχε τεράστια έκπτωση των ελληνικών ομολόγων στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου τόνισε ότι η κινδυνολογία δεν βοηθά σε καμιά περίπτωση την κυπριακή οικονομία. Εδώ και τρία χρόνια μας έλεγαν καταστροφολόγους και έχει διαφανεί ποιοι είχαν δίκιο και ποιοι τελικά έχουν οδηγήσει τη χώρα μας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Το γεγονός ότι μιλάμε με αυτούς τους δραματικούς τόνους είναι ακριβώς επειδή εμείς δεν θέλουμε να χρεοκοπήσει η χώρα μας. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε ποιο είναι το σχέδιο διάσωσης. Σύντομα θα έχουμε μπροστά μας και την ευκαιρία του προϋπολογισμού, αλλά φαντάζομαι και πακέτο μέτρων και εκεί θα μπορούμε να συζητήσουμε και να επιτευχθούν και οι απαραίτητες συνενέσεις ακριβώς ώστε να θωρακίσουμε σε δύσκολες εποχές την κυπριακή οικονομία. Άστρα 92.8. Πατάμε στη γη. Κοίταμε τα άστρα. Μεσημβρινή έκδοση. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με τα θέματα της επικαιρότητας από τον Άστρα. Στην Κύπρο βρίσκονται αντιπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών που καλούνται να καλύψουν τις ζημίες τις οποίες προκάλεσε στο Βασιλικό έκρηξη της 11ης Ιουλίου. Θα μας ενημερώσει η Ελπής Βασιλείου. Η ζημιά στο Βασιλικό από την έκρηξη στο Μαρί εκτιμάται γύρω στα 350 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε στον Άστρο πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Χάρης Θράσου. Η Αρχή Ηλεκτρισμού από καιρό έχει ζητήσει από τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν επίσημα την ευθύνη και να αρχίσουν πληρωμές για τις ζημίες που έχει υποστεί ο σταθμός του Βασιλικού. Σύμφωνα με το ασφαλιστήριο εγγραφό που έχουμε με τις εταιρείες αυτές. Κοιτάξτε, το ασφαλιστήριο εγγράφο δεν προνοεί έναν καταποκοπή ποσό. Προνοεί
κάλυψη των ζημιών. Οπότε ώσπου ανακαλύπτουμε νέες ζημιές, ασφαλώς και πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στάδιο που ακόμη δεν έχουμε μπει σε όλα τα μέρη του σταθμού. Άρα μόνο καθ' υπολογισμό μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι ζημιές. Υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 300 με 350 εκατομμύρια και όχι στο διπλάσιο και υπερδιπλάσιο ποσό που είχαν εκτιμήσει κάποιοι από την αρχή. Ο κύριος Θράσου ξεκαθάρισε ότι με βάση το ασφαλιστήριο έγγραφο καλύπτεται πλήρως η ζημιά στο Βασιλικό. Τόνισε ωστόσο ότι η ασφαλιστική εταιρεία σήμερα θα ξεκαθαρίσει τι θα πληρώσει. Το ασφαλιστήριο έγγραφο είναι πέραν των 800 εκατομμυρίων, υπερκαλύπτεται η ζημιά πλήρως. Το θέμα είναι να μας ανακοινώσουν και επίσημα οι ασφαλιστικές εταιρείες ότι αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αναφορά ότι δεν θα το πράξουν, ούτε και αναφορά ότι θα το πράξουν. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, όμως είμαστε αισιοδοξοί, στηριζόμενοι πάνω στις διαβουλεύσεις που είχαμε με εκπροσώπους των ασφαλιστών και αντασφαλιστών μέχρι σήμερα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαίρεται σήμερα την ετησία Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων. Είναι η συνέλφος Ελπής Βασιλείου, έχει την χαιρετισμό του Πρόεδρου. Ελπής, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αργύρο. Απλώς μία κουβέντα πριν πάω στον χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, ο κύριος Ανδρέας Χρήστου, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική εκστρατεία εν ώψη δημοτικών εκλογών, ευχήθηκε, Αργύρο, να κυλήσει η ομάδα η προεκλογική εκστρατεία, να είναι σε ψηλό επίπεδο. Και αυτό θα είναι για το καλό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Και να πω επίσης ότι έκανε έτσι μια αναδρομή στα 30 χρόνια, γιατί γιορτάζει 30 χρόνια η Ένωση Δήμων. Λοιπόν, όσον αφορά στην ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον χαιρετισμό του καλύτερα, είπε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ραντεβού με την ιστορία του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση, είπε, που προωθεί θα διαμορφώσει μια πιο σύγχρονη μορφή εργασίας, πιο αποτελεσματική προς όφελος του πολίτη. Πρόκειται για μια καθοριστική προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας και θα πρέπει, είπε ο πρόεδρος, να παραδεχτούμε ότι οι θεσμοί μιας κοινωνίας δεν είναι παρά εκείνοι που οι άνθρωποι τους κάνουν να είναι. Αυτό που προσδοκεί η κυβέρνηση, είπε, μέσα από τις δρομολογούμενες αλλαγές, είναι οι τοπικές αρχές να αποτελούν όχι απλούς μεσάζοντες και διεκπεραιωτές, αλλά τους στρατηγικούς εταίρους της κεντρικής διοίκησης στην χάραξη της πολιτικής για υπερτοπικά ζητήματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην οικονομική ενίσχυση του κράτους προς τους Δήμους. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, είπε ο Δημήτρης Χριστόφιας, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυα με τις τοπικές αρχές, όπως έπραξε για τα προηγούμενα 3 χρόνια. Λήφθηκαν πολλές αποφάσεις, παράδειγμα η άμεση εμπλοκή των τοπικών αρχών στο σχεδιασμό και την διαχείριση υπερτοπικής σημασίας υπηρεσιών, προχώρησε με τη θεσμοθέτηση της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, αύξησε τα έσοδα η κυβέρνηση των τοπικών αρχών, δίνοντάς τους την δυνατότητα να προωθήσουν και να υλοποιούν μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα. Και επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι όλα τα αναπτυξιακά έργα στους Δήμους υλοποιούνται με την καταβολή σημαντικών δαπανών από το κράτος. Βέβαια, υπάρχει και αύξηση της συνεισφοράς για αναπτυξιακές δαπάνες, πράγμα που σημαίνει δραστική μείωση των οικονομικών υποχρεώσεων των τοπικών αρχών. Αυτή ήταν η ομιλία του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πολύ σύντομα, ο Νεοκλής Σιλικιώτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, μίλησε για τον επανασχεδιασμό που κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της αναπτύξης στους Δήμους. Δίδονται δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, είπε ο κ. Σιλικιώτης, για αναπτυξιακά έργα. Και αναφέρθηκε επίσης σε ένα πρόγραμμα Αργύρο που θα αρχίσει να υλοποιείται το 2012. Είναι πρόγραμμα αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ και έχει να κάνει με τη διαβίου μάθηση των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά από τη Γενική. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάμε στην Βουλή. Είναι ο συνέλφος ο Γιώργος Ζελιγιάννης. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Να κάνουμε αρχή, αν θέλεις, από την Επιτροπή Εμπορίου. Καλό σας μεσημέρι. Έκκληση προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Βρετανική Επαντιαρμοστία μέχρι το τέλος του χρόνου να καταθέσουν ξεκάθαρες απαντήσεις στο θέμα της ανάπτυξης της περιοχής των Βρετανικών βάσεων, απευθύνει η Επιτροπή. Η Επαντιαρμοστία έδωσε διαβεβαίωση ενώπιον της Επιτροπής ότι η διοίκηση των βάσεων θα εγγύψει στο θέμα, ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους κατοίκους των περιοχών αυτών που εμπίπτουν στις βάσεις να μπορούν να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες τους όπως γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές όσο και στο σύνολο της χώρας. Εξάλλου, η Επιτροπή συζήτησε την αναγκαιότητα λήψης
μέτρων για ενίσχυση της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου. Η Επιτροπή επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα μέτρων για θωράκιση της Κύπρου ως τέτοιο κέντρο και καλείται το κράτος όσες νομοθεσίες έχει για το θέμα να τις καταθέσει άμεσα στη Βουλή για να εγκριθούν. Η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε σήμερα τον προϋπολογισμό για τη δικαστική και τη νομική υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά την δικαστική υπηρεσία, λέχθηκε ότι υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα που ταλανίζουν το δικαστικό σύστημα τόσο σε ό,τι αφορά την υποδομή όσο και για την εκδίκαση υποθέσεων. Προβλήματα που είναι χιλιοϋπομένα, ειδικά στο θέμα των υποδομών, ειδικά το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για το οποίο εδώ και 15 χρόνια είχε αποφασιστεί η επέκταση και η αναπαλαίωση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται, αλλά κάθε χρόνο βρίσκονται διάφορες δικαιολογίες με το πρόβλημα να μην προχωρεί. Σε ό,τι αφορά την νομική υπηρεσία, λέχθηκε ότι ενώπιον της Επιτροπής ότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις στη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι οι τρεις μεγάλες υποθέσεις που τρέχουν ενώπιον της υπηρεσίας. Είναι η υπόθεση που αφορά την Ήλιος, η υπόθεση της δίκης της δολοφονίας του Άντι Χατζηγοστή, καθώς και η προοπτική καταθέσεων αγωγών ενώπιον των δικαστηρίων κατά της Δημοκρατίας για την έκρηξη στο Μαρίο. Γενικός Εισαγγελέας έδωσε την εικόνα ότι η υπηρεσία είναι μεν υποστελεχωμένη. Ωστόσο, η Επιτροπή υπέβαλε ερωτήσεις για να βεβαιωθεί ότι η νομική υπηρεσία έχει στη διάθεση της τα απαραίτητα φόρδια και την υποδομή για να φέρει εις πέρα στο έργο της. Ο εισαγγελέας της Δημοκρατίας είπε ότι παρά τις δυσκολίες η νομική υπηρεσία θα προχωρήσει στο έργο της. Και από την Επιτροπή Παιδείας, δύο θέματα που αφορούν το ένα, την διαδικασία για πλήρωση κενών θέσεων από αντικαταστάτες στα σχολεία δημόσιας, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κατέθεσε πρόταση για νέο διαφανή τρόπο αντικατάστασης, αφού υπήρχαν κάποιες υπόνοιες για τον τρόπο που χρησιμοποιείται για τις αντικαταστάσεις. Η πρόταση θα προνοεί σύστημα επιλογής των αντικαταστατών με λογισμικό σύστημα και όχι μέσω απλώς ενός τηλεφώνου, που γίνεται τώρα από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Οι πλευρές της Βουλής και οι ενδιαφερόμενοι δέχτηκαν την πρόταση και κλείθηκε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε 15 μέρες να τοποθετηθεί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει αμφισβήτηση της διαδικασίας. Η Επιτροπή έτυχε επίσης ενημέρωση για τον τρόπο εφαρμογής των προνοιών του νόμου για την πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση με βάση τον ειδικό κατάλογο όσων δηλαδή έχουν αναπηρία. Για το θέμα υπάρχει ποσόστο στο διορισμό με άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι πιθανόν κάποιοι επιτίδιοι να εκμεταλλεύονται τη συγκεκριμένη πρόνοια, προσποιούμενοι αναπηρίες και εκμεταλλευόμενοι αδυναμίες του συστήματος. Γίνεται προσπάθεια να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, ώστε να είναι διαφανής η διαδικασία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Δελιγιάννη. Παραμένουμε στα θέματα παιδείας εμείς. Προσπάθεια να τα βρουν καταβάλουν ΠΟΕΔ και Υπουργείο Παιδείας με αφορμή την αντιπαράθεση που προκλήθηκε λόγω των μέτρων που παίρνουν οι δάσκαλοι. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ η ΠΟΕΔ τονίζει ότι υπάρχει καλή θέληση, αλλά δεν αποκλείεται τα μέτρα να συνεχιστούν. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Γεωργία Ρωτοκρήτου. Μια ανάσα πριν από τη λύση του προβλήματος που προέκυψε μεταξύ της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και της Οργάνωσης των Δασκάλων σχετικά με τη στάση αποχής που τηρούν οι δάσκαλοι από εξοδιδακτικές δραστηριότητες βρίσκονται οι δύο πλευρές. Σε συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί, αντάλλαξαν διάφορες απόψεις για το πώς μπορούν να εξέλθουν από την αντιπαράθεση στην οποία βρίσκονται. Την αισιοδοξία της για άμεση επίλυση του προβλήματος εξέφρασε στον Άστρα η Γενική Διευθύντρια του Αρμόδιου Υπουργείου Ολυμπία Στυλιανού. Είχαμε μια συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα. Ανταλλάξαμε διάφορες απόψεις για το πώς μπορούμε να φύγουμε από την αντιπαράθεση και να βρούμε μια επικοδομητική λύση και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θέλουμε να είμαστε σε αντιπαράθεση και σε κατάσταση μάχης, ας πούμε. Την προθυμία της ηγεσίας της ΠΟΕΔ να συμβάλλει στην εξέβρεση λύσης υπογράμμισε ο πρόεδρος της οργάνωσης Φίγιος Φυλαχτού, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας του συνεχίζεται. Ο κύριος Φυλαχτού δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να ενταθούν οι κινητοποιήσεις τους. Η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει τον αγώνα της σε αυτό το θέμα της οικονομίας, με τον τρόπο βέβαια που έχουμε στη διάθεσή μας. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορούμε να δούμε, να συζητήσουμε κάποια ζητήματα, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να εξέλθουμε από κάποια θέματα που γύρονται αυτή τη στιγμή. Η ΠΟΕΔ είναι πρόθυμη, απλώς εκείνο που λέμε, ο αγώνας συνεχίζεται. Σε καμιά περίπτωση δεν σταματά ο αγώνας, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη στα θέματα οικονομίας. Μάλλον τα πράγματα χειροτερεύουν και ίσως ο αγώνας να ενταθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών, η κυρία Στυλιανού ενημέρωσε ακροθυγώς τον αρμόδιο υπουργό για τα όσα λέχθηκαν στη συνάντηση, καθώς ο κύριος Δημοσθένους έπρεπε να αποχωρήσει από το γραφείο του. Το εκρηκτικό τοπίο που προκλήθηκε μετά την επιστολή βόμβα της κυρίας Στυλιανού για αποκοπή από το μισθό τους και πειθαρχικές διώξεις λόγω της αποχής τους από εξοδιδακτικές δραστηριότητες, αναμένεται να ξεκαθαρίσει την προσεχή Πέμπτη μετά και την συνεδρία των σωμάτων της ΠΟΕΔ και τις αποφάσεις που θα λάβουν. Όχι αντιβιωτικά και όχι αντιδιαρροϊκά για την ίαση της γαστρεντερίδας, τονίζουν ειδικοί, συστήνοντας περιορισμό για 2-24 ώρα. Η ογενής γαστρεντερίδα παρουσιάζει έξαρση τις τελευταίες μέρες τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ των ενηλίκων, και θα ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Κώστα Κωνσταντίνου. Ο περιορισμός στο σπίτι αποτελεί το καλύτερο μέσο ίασης της ιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία βρίσκεται αυτό το διάστημα σε έξαρση. Η γαστρεντερολόγος Γιώτα Νικολάου δήλωσε στον Άστρα ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι για τουλάχιστον 2-24 ώρα μέχρι να κλείσει ο κύκλος της πάθησης. Τόνισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαγορεύεται η χρήση αντιδιαρροϊκών φαρμάκων. Απαγορεύεται. Αυτό που χρειάζεται να γίνουν οι κενώσεις, να φύγουν οι τοξίνες, ό,τι μικρόβια, ό,τι υπάρχουν. Αν δοθούν αντιδιαρροϊκά φάρμακα, υπάρχει ο κίνδυνος απόφραξης του ηλαίου. Γι' αυτό δεν συνίσταται να δίνουμε, είναι αντένδειξη. Και όχι αντιβιωτικά, διότι μπορεί να πάρουν αντιβιωτικά νομίζοντας ότι παίρνοντας αντιβίωση θα σταματήσει. Ίσα-ίσα, όταν υπάρχει ο γενής γαστρεντερίδα και δώσουμε αντιβιωτικά, θα το επιδεινώσει. Διότι και αντιβίωση αλλάσσει τη χλωρίδα μέσα στο παχύ μας έντερο, και ήδη υπάρχει μια φλεγμονή και έτσι θα έχουμε μια επιδείνωση. Η κυρία Νικολάου επεσήμανε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να αναπληρώνουν τα υγρά τα οποία χάνονται, σημειώνοντας επίσης ότι η διατροφή των ασθενών θα πρέπει να περιοριστεί σε στερεές τροφές. Όχι πολλά φρούτα, λαχανικά, όχι ψηλά σε φυτικές ίνες, γιατί αυτά θα προκαλέσουν περισσότερες κενώσεις και με τις κενώσεις, όσες πιο πολλές είναι, θα ερεθίζει περισσότερο το έντερο. Σύμφωνα με τον ιατρό Κώστα Αντωνιάδη, τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας παρουσιάζουν αυτές τις μέρες αύξηση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Κάλεσε το κοινό να προσέχει την ατομική του υγιεινή και να πλένεται σε ταχτά διαστήματα. Υπάρχει μια πραγματική έξαρση. Το τμήμα αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει και εμείς προσωπικά να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, ούτως ώστε να μην διασπείρουμε την νόσο. Όπως είναι η προσωπική μας καθαριότητα, το πλύσιμο των χεριών, να περιοριζόμαστε στο σπίτι, ούτως ώστε να μην διασπείρουμε την νόσο. Πάμε τώρα στην Πάφο. Είναι ο σύλληφος Κώστας Νάνος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα νέα της επαρχίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Αργύρο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπόθεση διάρρηξης και εμπρησμού κτηματομεσητικού γραφείου διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία, κτηματομεσήτης κατάγγειλε ότι διαπίστωση διάρρηξης των γραφείων του και πρόκληση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από φωτιά. Ο παραπονούμενος κτηματομεσίτης ανέφερε ότι δεν μετέβησε στο γραφείο του από τις 4 Νοεμβρίου και αντιλήφθηκε μόλις χθες την διάρρηξη και τις ζημιές από τη φωτιά, που εκτιμάται ότι έσβησε από μόνη της. Το ύψος των ζημιών ανέρχεται περίπου στις 50.000 ευρώ και η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Σε χθεσινή επιχείρηση της αστυνομίας στην Πάφο κατασχέθηκαν 16 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι πιστεύεται ότι μετατρέπονταν παράνομα σε μηχανές τυχερών παιχνιδιών. Οι έρευνες έγιναν σε ένα περίπτερο και ένα ξενοδοχείο. Επίσης, να αναφέρουμε πως σήμερα γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα ο προστάτης της πολεμικής αεροπορίας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, όπου τελέστηκε δοξολογία προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου και στην παρουσία του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Στην βάση λειτουργεί στατική έκθεση πολεμικών αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων που μπορεί το κοινό να τους παρακολουθήσει. Τέλος, η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ οργανώνει στις 7 το βράδυ επαρχιακή σύσκεψη μελών του κόμματος στο αμφιθέατρο της ΠΕΟ με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άνδρο Κυπριανού, με κύριο θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Νωρίτερα στις 5:30 η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ οργανώνει συγκέντρωση φίλων του κόμματος στο σκάφος Web Dancer 1 στο λιμανάκι Κατοπάθου με θέμα οι εξελίξεις στο Κυπριακό, την οικονομία και το εσωτερικό μέτωπο. Αργυρό. Σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να δώσουμε μικρόφωνο και στην Λεμεσό Δημήτρη Μιχαλακάκου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αργύρο, αγαπητοί ακροατές. Να αρχίσω λέγοντας ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί ιδιαίτερη επιτυχία ότι έχει αρχίσει να γίνεται υπολογίσιμη δύναμη, θα λέγαμε, στον τομέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας
του Ιδρύματος Πρόθεσης Έρευνας, τα προγράμματα και τις ερευνητικές προτάσεις που καταθέτει. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί από το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έκανε σε προγράμματα με γενικούς τίτλους Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αηφόρος Ανάπτυξη, Υγεία και Βιολογικές Επιστήμες, Έρευνα και Επιχειρήσεις, Καινοτομία, Νέα Υποδομή και Διεθνή Συνεργασία. 9 από τα 22 τέτοιες ερευνητικές προτάσεις πάνε στο ΤΕΠΑΚ με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 2.082.500 ευρώ, που θεωρείται μια καλή αρχή για την περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ σε άλλα 13 προγράμματα είναι συνεργαζόμενος φορέας και το ΤΕΠΑΚ. Να πούμε πως και παρά τις συσκέψεις, χθες καταγγέλθηκαν 2 κλοπές οικειών. Από τη μία πήραν χρυσαφικά συνολικής αξίας 17.000 ευρώ και από την άλλη άλλες 13.000 σε χρυσαφικά. Ο υποψήφιος δήμαρχος των Πολεμιδιών, Γιώργος Γεωργίου, μεθαύριο την Πέμπτη στις 10.30 το πρωί θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις για τις δημοτικές εκλογές του 2011 για τη νέα πενταετία. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δίκο Μάριο Καρογιάν, ο δήμαρχος των Κάτω Πολεμιδιών, αλλά και ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, χωριστά βέβαια, ευχαριστούν το Δημοκρατικό Κόμμα για την στήριξη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η νέα αυτή συνεργασία, στη νέα πενταετία, θα φέρει νέες επιτυχίες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να κλείσω λέγοντας ότι απόψε παρουσιάζεται στο Δήμο Λεμεσού το βιβλίο του γνωστού συγγραφέα, γελιογράφου και λεμεσιανού γνωστού του Άντι του Ψημενόπουλου. «Κύπρος του πριν» είναι ο τίτλος. Θα μιλήσει ο Πανεπιστημιακός Μίμης Οκοκλέους. Απλώς να αναφέρω ότι αναφέρεται το ανάγνωσμα αυτό, είναι ιστορικό, μυθολογικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, σεξουαλικό ανάγνωσμα. Έτσι το χαρακτηρίζει ο ίδιος ο συγγραφέας στις 7 και το βράδυ στο Δημαρχείο. Σε ευχαριστώ. Αργύρω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι με τον Άστρα. Ακολουθούν οι τίτλοι των κυριότερων ειδήσεων από την συνάδελφο Οριάννα Παπαντώνιου. Να είστε όλοι καλά. Μεσημβρινή έκδοση στον Άστρα 92.8. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Russian Commercial Bank Cyprus Limited, της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας στην Κύπρο. Επιλέξετε την κατάλληλη τράπεζα για τις αποταμιεύσεις σας και ανακαλύψετε το φάσμα των καταθετικών σχεδίων τακτής προθεσμίας της Russian Commercial Bank, της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας στην Κύπρο. Ετήσιες αποδόσεις μέχρι και 4,75%. Ευέλικτοι όροι και ελάχιστο ποσό κατάθεσης 50.000 ευρώ. Russian Commercial Bank. Έχουμε τη δύναμη να αποταμιεύσουμε τα χρήματά σας και την εμπειρία να τα αυξήσουμε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 800 00 722.